Ευχαριστώ για το λόγο. Η περιφερειακή ανάπτυξη έχει τη διάσταση, όταν υπάρχει κρίση οικονομική, πρώτα την κοινωνική ανάπτυξη και μετά την οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να νοηθεί από οικονομική και κοινωνική άποψη ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει συνέργεια φορέων. Πρέπει οι φορείς να μάθουν να μιλάνε πέρα από τις κάθε είδους δικαιολογημένες επιδιώξεις, δικαιολογημένους στόχους, και αφού θα μιλήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα δώσουμε στους ειδικούς, πανεπιστήμια, ΤΕΗ, δόξα τω Θεώ, ερευνητικά κέντρα έχουμε, να σχεδιάσουν και μετά να υλοποιήσουμε. Έχουμε την ευελιξία μιας νέας θεσμικής καινοτομίας, το τοπικό επιχειρησιακό στρατηγικό σχέδιο να ξεκινάει από την περιφέρεια. Άρα έχουμε την νομιμοποίηση να αποφασίσουμε και να κριθούμε αν είμαστε ικανοί να πετύχουμε περιφερειακή ανάπτυξη ή να εξαρτιόμαστε από το αθηνοκεντρικό κράτος. Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να κάνει τη δουλειά του στο διακριτό του ρόλο αλλά και του στόχου προώθησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η σημερινή διαδικασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέροντος της εφημερίδας Πελοπόννησος, του εκδότη, του διευθυντή και όλων των στελεχών, στοχεύει να συμβάλλει και αξίζει κάθε στήριξης και ειλικρινά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Η ενιαία αντίληψη για την ανάπτυξη είναι ιδανική περίπτωση και απαιτεί σχεδιασμό και μελέτη, αλλά πρέπει ο κάθε κοινωνικός και οικονομικός φορέας να καθίσει σε ένα κοινό τραπέζι και να μιλήσει με ειλικρίνεια και από εκεί θα βγει σίγουρα συμπέρασμα. Το λιμάνι είναι το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα της Πάτρας και της περιοχής της ευρύτερης. Από το 1872, μιλάω από τότε που απέκτησε τις υποδομές για να μπορεί να προσφέρει περισσότερο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Άρα ο ρόλος του παραμένει αναπτυξιακός. Σήμερα το λιμάνι της Πάτρας μαζί με τις άμεσα εξαρτώμενες επιχειρήσεις δημιουργεί κύκλο εργασιών 64,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι έμεσες και άμεσες θέσεις που συντηρούνται σήμερα είναι 2.504 θέσεις εργασίας. Η παραγόμενη προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία ανέρχεται στα 54,6 εκατομμύρια ευρώ. Και η συνεισφορά του λιμένα και των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με αυτόν συντελεί στο προϊόν της περιφέρειάς μας 0,3%. Η σχέση πόλης και λιμένα στην Ευρωπαϊκή Λιμενική Βιομηχανία αποτελεί πεδίο δράσης και ανάπτυξης σημαντικών δραστηριοτήτων με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων του λιμένα και της πόλης αλλά και το άνοιγμα του λιμένα στην τοπική κοινωνία. Είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη που πιστεύω όλοι γνωρίζετε ότι είναι και ένα στόχος στρατηγικός του ΟΛΠΑ. Ενώ η διερεύνηση της σχέσης πόλη και λιμένα αποτελεί κεκτημένο στο Ευρωπαϊκό Λιμενικό Σύστημα, είναι η μελέτη City at Port Master Plan, η αντίστοιχη σχέση στο λιμενικό σύστημα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης και ανάπτυξης δράσεων. Προτάσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τι κάνει η ΟΛΠΑ. Και θα αναφέρω μόνο τέσσερις, θα δείτε και στην εισήγησή μου που η κάθε μία έχει την δικαιολόγησή της, γιατί εδώ μας αποτελεί στη σημερινή μας συνεδρία όχι τι θα αναπτυχθεί και πώς θα προχωρήσει το λιμάνι, αλλά πώς θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το πρώτο είναι η εκμετάλλευση των λιμενικών υποδομών για ανάπτυξη υπηρεσιών κρουαζιέρας και γιότινγκ.
Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις που αναμένονται από τη λειτουργία των θέσεων υποδοχής γιότιν και κρουαζεροπλοίων στο λιμάνι της Πάτρας ευνοούν την επίτευξη περιφερειακών αναπτυξιακών στόχων, βέβαια και σε τοπικό επίπεδο, στο Δήμο της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή. Ένα σχόλιο. Και σαφώς, το κατάκολο αυτή τη στιγμή αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα στην κρουαζιέρα για την περιφέρεια. Όμως, οι υπηρεσίες κρουαζιέρας έχει να συγκριθεί η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Αυτά βλέπουμε εμείς εδώ και 2 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και πηγαίνουμε στις διεθνείς εκθέσεις. Άρα λοιπόν, και μην ξεχνάτε, αγαπητέ Περιφερειάρχη, ότι το 40%, 35-40% επισκέπτονται την Ολυμπία και το 55-60% έρχεται για τη χώρα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Η ποιότητα λοιπόν στον τουρισμό δεν λέει ότι θα έχουμε 5 κρουαζερόπλοια και να τα έχουμε στη ράδα και να τα κατεβάζουμε με βάρκες. Μιλάει ότι και σε ένα διπλανό λιμάνι που έχει σύγχρονες υποδομές και έχουν επενδυθεί από τον ελληνικό λαό, να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Και εκεί να βρούμε το θεματικό τρένο που έχουμε προχωρήσει, όπως γνωρίζετε, με την τρένο ΣΕ, να πηγαίνει Πάτρα Ολυμπία με ένα ωραίο θεματικό τρένο και να ξεχωρίσουμε. Και όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα τα δείτε στο Cruise Manual, το οποίο σας έχει διανεμηθεί, να δείτε τι συγκριτικά πλεονεκτήματα, αγαπητέ Δήμαρχε Αντρέα, που λες ότι δεν έχουμε να τους δείξουμε. Η κρουαζιέρα και το γιότινγκ δεν αποτελεί κυρίαρχο έσοδο για το λιμάνι. Αποτελεί προστιθέμενη αξία για την περιοχή. 109 ευρώ που αφήνει κάθε ένας που έρχεται, ελάχιστα πηγαίνουν στον Όλπα. Άρα λοιπόν, στόχος μέσα σε αυτή την πόλη που ζούμε, στην περιοχή που ζούμε, να της δώσουμε μια καινοτόμα ιδέα. Η καινοτομία δεν υπάρχει μόνο στα προϊόντα, υπάρχει και στις ιδέες. Το πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία. Εκεί συνεργαζόμαστε με το Δήμο, με τα επιμελητήρια, να έχουμε καθαρή την πόλη μας, ώστε όλες οι τοπικές επιχειρήσεις και οι πολίτες μας να έχουν ένα όφελος. Δεύτερο. Η δημιουργία προϋποθέσεων φιλοξενίας γιότινγκ αποτελεί ισχυρό πόλο ανάπτυξης για την Πάτρα και ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του λιμανιού, γιατί μην ξεχνάτε, το 3ο λιμενικό σύστημα θα έχει σαν κέντρο την Πάτρα, που θα ενταχθούν όλοι οι περιφερειακοί λιμένες. Και εκεί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα υπάρχει και μια εξειδίκευση. Δεν θέλουμε όλα τα λιμάνια να κάνουν όλες τις δραστηριότητες και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Δεν μπορεί σήμερα στη θαλάσσια αρτηρία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να λες έχω 935 λιμάνια ευκαιρίας και 12 λιμάνια εθνικής σημασίας και όλα αυτά τα κάνουν όλα. Η γεωγραφική θέση της πόλης των Πατρών στο μέσο άξονα της Αττικής και των νησιών του Ιωνίου, αλλά και η επαφή με την Αδριατική, καθιστά ιδανική τοποθεσία σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε υλοποιήσει για τη δημιουργία θέσεων ελιμενισμού γιότινγκ. Δεύτερο, η Πειραϊκή Πατραϊκή αποτέλεσε την βιομηχανία ανάπτυξης της Πάτρας. Τα φουγάρα σβήσανε. Πρέπει να βρούμε άλλες προσεγγίσεις με καινοτόμες διαδικασίες, καινοτόμες δραστηριότητες, να ξαναδώσουμε θέσεις εργασίας. Το μέγεθος και η μορφολογία του ακινήτου ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη θέση. Η μεγάλη έκταση του ακινήτου, 200 στρέμματα, παρέχει δυνατότητες υποδοχής αλληλένδετων χρήσεων διευρυμένης κλίμακας, η οποία μπορεί να είναι υποστηρικτικές της λιμενικής βιομηχανίας και των συνδυασμένων μεταφορών, γιατί ο στόχος του λιμανιού μας τι είναι? Να είναι ένας ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος συνδυασμένων μεταφορών. Άρα λοιπόν ενισχύεται έτσι η βιωσιμότητα με τη δημιουργία οικονομικών συνάθρησης. Το έργο αφορά
την ίδρυση και λειτουργία και διαχείριση επιχειρηματικού πάρκου. Έχει τελειώσει η μελέτη μας και προχωράμε. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όλα, και εκμετάλλευση του νόμου 3982 του 2011 για τα επιχειρηματικά πάρκα, που αποτελεί και στόχο της περιφέρειας, έστω να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο για να δούμε πού πάει. Άρα λοιπόν, οικονομίες κλίμακος σε συνάθρηση, ακόμα και οι υπηρεσίες έχουν αρχίσει και έρχονται και μιλάμε ώστε να εγκατασταθούν, και επιπλέον μια αξιοποίηση ενός ακινήτου που δημιούργησε προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας. Τρίτο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τις αντιδράσεις γύρω από τη λιμενική βιομηχανία για να μην πάμε στο νέο λιμάνι. Αυτό θα γραφτεί στην ιστορία κάποια στιγμή. Μέχρι τις 4.30 ώρα της Παρασκευής δεν θέλαν να έρθουν στο νότιο λιμάνι. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στην ιστορία. Το καταφέραμε. Δεύτερο που πρέπει να κατακτηθεί, να δημιουργηθεί ο εμπορευματικός πολυχρηστικός σταθμός της Πάτρας. Αυτό θα δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στις εμπορευματικές μεταφορές μας. Στόχος, όπως είπε και ο κ. Μαλαφέκας, το πολεμάμε. Χρειαζόμαστε μια επικαιροποίηση της μελέτης κόστος ωφέλειας. Θα το επιμεστεί ο ΟΛΠΑ για να δώσει και αυτή τη διέξοδο. Εκεί λοιπόν μπαίνει και αυτό που ανέφερε και ο κύριος Γενικός, που δεν είχαμε μιλήσει, να εκμεταλλευτούμε το παλιό μας λιμάνι για άλλες συνέργειες. Και δεν έχει σημασία ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα. Σημασία έχει η προστιθέμενη αξία να περνάει στον πολίτη και στην οικονομία. Και προς αυτή την κατεύθυνση ο ΟΛΠΑ έδειξε πρακτικά τι κάνει. Και το τέταρτο και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, είναι η κατασκευή του ενιδρίου. Είναι μία πρόταση που από τον 1ο του 2010 μας έδωσε η νομαρχιακή τότε αυτοδιοίκηση. Είναι μια έτοιμη προμελέτη, γιατί αυτό πήραμε την απόφαση σαν ΟΛΠΑ και μάλιστα στη διαχείριση είπαμε ότι πρέπει να είναι ο Δήμος της Πάτρας, ο ΟΛΠΑ και η τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τώρα πιθανόν η περιφέρεια. Αυτή θα φέρει και θα συνδυαστεί με την αύξηση της επισκεψιμότητας που όλοι λέμε. Θα δώσει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην πόλη της Πάτρας που είναι θαλάσσια πόλη. Το ενιδρίο θα μπορέσει να αποτελέσει ολοκληρωμένο χώρο επισκεψιμότητας. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί από τον μικρό μαθητή μέχρι τον τουρίστα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτές οι πρωτοβουλίες μας είναι σύμφωνα με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη που στοχεύει το συνέδριό σας, και σε κάθε περίπτωση ο ΟΛΠΑ μιλάει, προτείνει και υλοποιεί. Σας ευχαριστώ πολύ.